Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που είναι, θα το πω, δημοσιογραφικά και συγγραφικά από τους μύστες των διεθνών γεγονότων, διότι όχι απλώς τα καταγράφει, τα αναλύει χρόνια και τώρα πια και μέσα από τις συχνότητες και το ηλεκτρονικό της ναυτεμπορικής.gr. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Μιχάλης ο Ψήλος. Σας θυμίζω ότι χρόνια πολλοί είχατε συνηθίσει τηλεοπτικά στον Αντένα, ας πω ένα παράδειγμα έτσι, για αυτούς που θέλουν τα πιασάρικα να καταλαβαίνουν για ποιους μιλάμε, που πάντα μιλούσε για τη Μέση Ανατολή και για την κρίση και το τι συνέβαινε στον αραβικό κόσμο και όχι μόνο, αλλά ήταν ένα από τα μεγάλα κεφάλαια. Ο Μιχάλης Ψήλος είναι σήμερα στη συχνότητα. Μιχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την ανταπόκριση και θέλω να σε ρωτήσω, το πρόδειλο είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας και βλέπω ότι γράφεις και αλλεπάλληλα για τα παιδιά. Είσαι από τους ελάχιστους, θέλω να το πω αυτό, που υπενθυμίζει διαρκώς την Καζαντζάκη Αρίση, ότι και ένα παιδί νεκρό δεν έχουμε σώσει τίποτα. Όμως υπάρχει ένα μεγαλύτερο κάδρο. Ακούω από πολλούς ότι αυτά όλα συμβαίνουν ακριβώς επειδή οι συνθήκες το επιτρέπουν να συμβαίνουν. Έχουμε επαναχάραξη ισχύως, συνόρων, εδαφών, λαών και πάει λέγοντας. Είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι, Γιώργο, γιατί το κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε το 1947 με απόφαση του ΟΗΕ, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για να μαζέψει μετά το ολοκαύτωμα τους Εβραίους της Διασποράς και σωστά έγινε. Με τη λογική ότι θα έχει το 53% του εδάφους της τότε Παλαιστίνης και ότι το 47% θα το είχε ένα άλλο κράτος που θα λέγεται Παλαιστίνη. Σήμερα λοιπόν, 75 χρόνια μετά, μετά από 4 Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους, 48, το 56, το 67 και το 73, και τουλάχιστον 2 παλαιστινιακές εξεγέρσεις και 5 μεγάλες Ισραηλινές επιχειρήσεις βομβαρδισμούς στη Γάζα κυρίως, έχουμε ένα κράτος και καλώς υπάρχει, το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή κατέχει το 90% του εδάφους που κάποτε λεγόταν Παλαιστίνη, και μια οντότητα η οποία δεν είναι κράτος, που κατέχει το 10% του εδάφους και είναι η δυτική όχθη, η κατεχόμενη και η Γάζα. Και όταν λέμε Γάζα, εννοούμε μια λωρίδα γης, λωρίδα της Γάζας του λένε, η οποία είναι 60 χιλιόμετρα επί 10. Δηλαδή είναι, και εκεί ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Σκεφτείτε δηλαδή ότι είναι ένα νησί σαν την Τίνο όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες, σε συνθήκες οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να συνάδουν με την έννοια του κράτους. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί 75 χρόνια μετά δεν υπάρχει πλέον, ό,τι και να λένε στη διεθνή κοινότητα για την ιδέα των δύο κρατών, δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να επιτρέψει την δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, ενός κράτους δηλαδή που να έχει τα ίδια δικαιώματα με τα 198 υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Αυτό είναι το κάδρο, είναι το πλαίσιο, Γιώργο, και αυτό είναι το πλαίσιο, αγαπητοί φίλοι, το οποίο ουσιαστικά συνδέει τα πάντα. Πες μου κάτι, αυτό στο πεδίο όπως το περιγράφεις της ανυπαρξίας ουσιαστικά υπόστασης κράτους της Παλαιστίνης, στο μεγάλο καμβά των γεωπολιτικών σφυρών και ακμόνων, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή? Στην πραγματικότητα συμβαίνει ότι αυτή τη στιγμή έγινε μια τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς, όπου εξοντώθηκαν περίπου 1.300 άνθρωποι, στην μεγάλη τους πλειοψηφία γύρω στα 800 άτομα αθώοι άμαχοι, και σε απάντηση εκείνο το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου και σε απάντηση το Ισραήλ από εκείνο το απόγευμα βομβαρδίζει ανηλαιώς την Λωρίδα της Γάζας, έχοντας προκαλέσει το θάνατο 11.000 ανθρώπων. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί η διεθνής κοινότητα δεν επεμβαίνει και να πει σταματήστε τον πόλεμο. Μια απλή φράση, εγώ αυτό το ερώτημα έχω. Αντίθετα, ακούω συνεχώς εκκλήσεις να ανοίξει κάποιο παράθυρο ανθρωπιστικής βοήθειας, να βγουν από την μοναδική διέξοδο που έχουν οι Παλαιστίνοι, τη Ράφα, ένα μεθοριακό πέρασμα στο Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, οι τραυματίες και κάποια γυναικόπαιδα. Και γιατί δεν λέει η διεθνής κοινότητα αυτό το αυτονόητο, να σταματήσει ο πόλεμος,
και να απελευθερωθούν φυσικά οι όμηροι, κάπου 240 όμηροι που κρατάει η Χαμάς και διάφορες άλλες ακραίες οργανώσεις στη Γάζα. Σήμερα που μιλάμε στο Παρίσι, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάνει μια προσπάθεια μιας διεθνούς διάσκεψης για να υπάρξει αυτό που λέμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μετέχει και ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελπίζουμε να βγει κάτι. Αν και το βασικό, όπως είπε, στο γεωπολιτικό πλαίσιο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγκάσουν τον Νετανιάχου να σταματήσει αυτό το ανηλαίητο βομβαρδισμό της Γάζας με χιλιάδες νεκρούς, να θυμίσουμε ότι είπε και στην αρχή 4.200 παιδιά έχουν σκοτωθεί τον τελευταίο μήνα και περίπου 3.000 γυναίκες από τους 11.000 νεκρούς. Αν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν και το μοναδικό ραβδί μαγικό να πείσουν το Ισραήλ, δεν αναγκάσουν τον Νετανιάχου να σταματήσει, δυστυχώς αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται έως ότου, αυτό νομίζω θέλουν κάποιες ακραίες δυνάμεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ, που εκπροσωπούν και τους ακροδεξιούς επίκους, να διώξουν τους Παλαιστίνιους, τα 2,3 εκατομμύρια από τη Γάζα, και να τους πάνε στην Αίγυπτο, στο Σινά. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει νέα Νάκμπα, νέα καταστροφή όπως το 1948, όπου 800.000 Παλαιστίνοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους, από τη γη τους. Δεν πρέπει να γίνει, και το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί η διεθνής κοινότητα απαθώς βλέπει μία συνεχιζόμενη κατάσταση που θα έλεγα ότι ξεφεύγει από τη λογική πια της αυτοάμυνας. Δεν υπάρχει αυτοάμυνα. Υπάρχει ανηλαίης βομβαρδισμός και χερσαίες επιθέσεις με πρόσχημα την εξόντωση των ηγετών της Χαμάς. Ηρίστον παρόδο, οι ηγέτες της Χαμάς, οι πολιτικοί ηγέτες, ζουν πλουσιοπάροχα σε πεντάστερα ξενοδοχεία στο Κατάρ και ουδείς ασχολείται μαζί τους. Κάνουν ταξίδια, μην τρέπεσαι, κάνουν ταξίδια. Ναι, πάνε στην Κωνσταντινούπολη, πάνε στην Τεχεράνη. Δεν τους ενοχλεί κανείς. Αντίθετα, τα γυναικόπαιδα στη Γάζα, και όχι μόνο, αλλά και στη Δυτική Όχθη. Στη Δυτική Όχθη έχουμε κάθε μέρα 8 επιθέσεις ακροδεξιών επίκων εναντίον αθώων χωρικών που μαζεύουν ελιές. Εμείς θεωρούμε πάρα πολύ λογικό σήμερα στην Κρήτη να μαζεύουμε ατάραχοι και αμέριμνες ελιές μας. Αλλά την ίδια ώρα στη Δυτική Όχθη, στη Τζενίν, στη Ραμάλα, στις περιοχές που είναι οι ελιές, όποιος ανεβαίνει να μαζέψει ελιές, δυστυχώς κινδυνεύει, έχουν πολλές περιπτώσεις, γι' αυτό το αναφέρω, να βρεθεί νεκρός από τα πυρά κάποιων ακροδεξιών Εβραίων επίκων, οι οποίοι, θα έλεγα, να συμμετρεπεί η έκφραση, κάνουν πλάκα σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους. Έχουμε κάπου 170, αν θυμάμαι λάθος, μπορεί να διορθώσετε με αν το ξέρετε καλύτερα, νεκρούς από τη μέρα που ξεκίνησε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και ο πόλεμος. 100 κάτι νεκρούς στην Δυτική Όχθη Παλαιστίνιους. Και η λογική, Γιώργο, και τελειώνω με αυτό, είναι ότι η λογική είναι δυστυχώς το Ισραήλ ή κάποιες ακραίες δυνάμεις, όχι όλοι φυσικά, υπάρχουν και προοδευτικές δυνάμεις που θέλουν την ειρήνη στο Ισραήλ, δυστυχώς είναι στην αντιπολίτευση. Η λογική είναι να τους διώξουν. Η λογική είναι να διώξουν τα 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους από την Δυτική Όχθη στην Ιορδανία και σε άλλες αραβικές χώρες, και τα 2,3 εκατομμύρια που είναι στη Γάζα στην Αίγυπτο. Αφού φυσικά αυτό που καταλαβαίνετε θα είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του, αν όχι μεγαλύτερη, του 21ου αιώνα. Μιχάλη, αυτή η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου, που έχει και δικαστήρια εγκλημάτων πολέμου, και εννοώ για τους αμάχους, έτσι. Φυσικά. Πόσο μπορεί να σηκώνει την εξαφάνιση, αν όχι των 2 εκατομμύριων, πλειάδας ανθρώπων στο όνομα της εξόντωσης Χαμάς, που σωστά περιγράφεις, η ηγεσία της ζει με στη χλίδα, κάνει τα ταξίδια ανεμπόδιστη, πάει Τουρκία, πάει Αζερμπαϊτζάν, πάει από εδώ, πάει από εκεί, δεν τρέχει κάστανο. Δηλαδή, εδώ είναι απλά η υποκρισία ή η αδιαφορία της, πώς να το πω, της διεθνούς κοινότητας, ή είναι κάτι βαρύτερο, επαναχάραξη συνόρων και επαναχάραξη ισχύος. Οπότε εγώ κερδίζω εκεί, εσύ χάνεις αλλού, να το ισοφαρίσουμε με την Ουκρανία και αύριο μεθαύριο με την Ταϊβάν, δεν ξέρω πού αλλού θα κάτσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω απλώς για την ιστορία ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, εμφανίστηκε μέσα στο Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έδειξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, το ανέδειξε στον κόσμο έναν χάρτη, όπως είπε, ήταν ο χάρτης της Νέας Μέσης Ανατολής. Στο χάρτη αυτό δεν υπήρχε ούτε η Γάζα με διαφορετικό χρώμα, ούτε η Δυτική Όχθη με διαφορετικό χρώμα. Υπήρχε μόνο το Ισραήλ. Είχε περιλάβει δηλαδή στο χάρτη του ο κ. Νετανιάχου και τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Που σημαίνει ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αρνείται, αυτό είναι το βασικό, αρνείται την απόφαση πολλών γενικών συνελεύσεων του ΟΗΕ, την 242, την 338, που ήταν σχεδόν ομόφωνες, είχαν ληφθεί, που ζητούσαν την δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό, εγώ το βλέπω, ό,τι και να λένε στα χαρτιά, η λογική ανεξάρτητου κράτους με την ασφάλεια, με την οικονομική ανάπτυξη, με τα ανεξάρτητα σύνορα, δεν υπάρχει τέτοια προοπτική όσο το Ισραήλ το αφήνουν να λειτουργεί και δεν είναι επαναλαμβάνω το Ισραήλ, είναι επαναλαμβάνω η κυβέρνηση Νετανιάχου. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις, υπάρχουν διαδηλώσεις, δεν ξέρω γιατί πολλά έτσι δίκτυα δεν το δείχνουν, έξω από το σπίτι του Νετανιάχου που ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί μην ξεχνάμε και να το πούμε στους ακροατές μας, ότι ο Νετανιάχου μέχρι τώρα ήταν υπόδικος. Εναντίον του εκκρεμούν τρεις σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς και κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή για πολλά χρόνια, γιατί στο Ισραήλ η δικαιοσύνη δεν αστειεύεται. Και όμως ουσιαστικά κάποιοι λένε, και θα το δούμε μετά την λήξη του πολέμου, ότι ο Νετανιάχου και κάποιες δυνάμεις στο Ισραήλ επέτρεψαν ουσιαστικά, άφησαν αφύλακτα τα σύνορα με τη Γάζα, έδωσαν τη δυνατότητα στους τρομοκράτες να εισβάλλουν και να σκοτώσουν ανθώους ανθρώπους στα κιμπούτς και στις παραμεθόριες περιοχές του Ισραήλ, που είναι πολύ κοντά σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τη Γάζα. Και το μεγάλο ερώτημα που θα το δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, μετά τον πόλεμο θεωρώ ότι ο Νετανιάχου πολύ δύσκολα θα σταθεί ως πρωθυπουργός της χώρας. Θα έχουμε μεγάλες ανατροπές, ήδη οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι από 32 έδρες που έχει το κόμμα του Λικούντ, είναι ζήτημα να έχει 9 με 10 έδρες αν θα ξαναγίνουν εκλογές. Γιατί και ο Ισραηλινός κόσμος θέλει την ειρήνη, δεν θέλει αυτό το πράγμα να φοβάται καθημερινά τη σφαγή από τους τρομοκράτες της Χαμάς και των άλλων ακραίων οργανώσεων. Αλλά ειρήνη χωρίς να υπάρξει κράτος παλαιστινιακό δεν πρόκειται να υπάρξει. Και φοβάμαι ότι δύσκολα θα υπάρξει κράτος, δύσκολα θα έχουμε και ειρήνη στην πολύ παθιακή περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα μου λες για ένα φαύλο κύκλο. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είδα ότι το έχεις εντοπίσει. Την ίδια στιγμή στη Δύση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, αναπτύσσονται φυγόκεντρες ακραίες αντιλήψεις. Από τη μια έχεις μουσουλμανικές οργανώσεις, κινήματα, πες τα όπως θέλεις, οι οποίοι λένε από αυτό που είσαι, στα άκρα, πόλεμο, μαχαίρι, οι λευκοί έτσι κι αλλιώς. Και από την άλλη έχεις πας μουσουλμάνος ένοχος, έχεις αντισημιτισμό, να μην το ξεχάσω κι αυτό, βεβαίως, στο όνομα του πώς λειτουργεί ο Νετανιάχου, πας Εβραίος επίσης βαφτίζεται με τα χειρότερα. Άρα εδώ είναι ένας άλλος φαύλος κύκλος που διαποτίζει όμως το μεδούλι των κοινωνιών, Μιχάλη. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο, αυτό είναι το θέμα. Και αν δεν το καταλάβει η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι όμως, γιατί αυτό μας αφορά, ότι αυτός ο φαύλος κύκλος του αντισημιτισμού από τη μια μεριά και του ακραίου αντιμουσουλμανισμού από την άλλη. Δηλαδή, άκουσα την φίλη μου την Άννα τη Διαμαντοπούλου προχθές στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη, τον πρώην Πρωθυπουργό, να μιλάει και να λέει ότι δεν θα αφήσουμε δια της βίας να γίνει σκουρόχρωμη η Ευρώπη. Δηλαδή, η σκουρόχρωμη είναι, και φυσικά εννοούσε τους φτωχούς μετανάστες, γιατί σε ό,τι αφορά τους σκουρόχρωμους πλούσιους ή έγχρωμους πλούσιους, δεν θα νομίζω να έχουμε κανένα θέμα να τους αφήσουμε. Όχι, αυτοί είναι επενδυτές. Αυτοί είναι επενδυτές. Άρα μιλάμε λοιπόν για τους αυτούς τους ανθρώπους. Να μην ξεχνιόμαστε, σε διακόπτω. Επενδυτές. Από το Κατάρ επενδυτές και στο Ιόνιο εμφανίστηκαν. Ακριβώς. Αυτοί είναι πρόσδεκτοι. Αλλά οι σκουρόχρωμοι, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους να σκοτώνονται καθημερινά, και όχι μόνο στους πολέμους, αλλά και από την πείνα, από την αθλειότητα. Όταν στην Αφρική, για παράδειγμα, το μέσο εισόδημα σε πολλές χώρες είναι ένα δολάριο το μήνα, το φαντάζεστε, όχι την ημέρα, το μήνα, και δεν υπάρχει πόσιμο νερό,
ποιος γονιός, ποιος πατέρας, ποια μάνα θα άφηνε τα παιδιά του να ζουν σε τέτοιες συνθήκες κακής υγιεινής και με έλλειψη νερού, πόσιμου και τροφής. Θα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να περάσει τη θάλασσα των Δακρύων, τη Μεσόγειο δηλαδή. Μήπως τουλάχιστον τα παιδιά να είναι στα φανάρια των δρόμων και να παρακαλάνε να σκουπίσουν τα παράθυρα των αυτοκινήτων μας για 10 λεπτά. Να δουλεύουν στα βενζινάδικα για 1 και 2 ευρώ την ημέρα. Για αυτούς είναι που καταλαβαίνετε, είναι σαν να πηγαίνουμε εμείς στο Νταβός στην Ελβετία και στα ορεινά φέρετρα της Ευρώπης, είναι η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, όταν δεν έχουν καμία ζωή, κανένα μέλλον στις χώρες τους. Άρα δεν μπορούμε να πούμε αφήστε τους να μείνουν στα σπίτια τους. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορούν να ζουν στα σπίτια τους. Και δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα, τίποτα μα τίποτα. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ γνωστά, τι έχουμε δώσει για ανάπτυξη στις χώρες της Αφρικής και τις υποσαχάριες χώρες του Σάχελ. Τι έχουμε δώσει για αυτά τα παιδιά. Δεν έχουμε δώσει τίποτα. Τους θέλουμε μόνο για φτηνούς σκλάβους δυστυχώς στις φοιτίες μας, όσοι έχουν φυσικά στην υποσαχάρια Αφρική. Σωστή διατύπωση. Όσοι έχουν και όσοι θέλουν φθηνό εργατικό δυναμικό στη Γερμανία, κάθε επιλογή, παράδειγμα, φυσικά για τα μεγάλα βαλάντια, διότι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί βράζουν μες στο ζουμί τους και αυτοί με τη φτώχεια και την ακρίβεια τα 2/3. Αυτό γίνεται τελικά, διαχείριση μιζέριας και ο ένας να τρώει τον άλλον και φτώχειας και ο ένας να τρώει τον άλλον. Μου λένε εδώ κάποιοι, μα εδώ Κοτζάν πρώην Ευρωπαίοι Επίτροπος είπε δεν θέλω βία να έχω πρόσφυγες σκουρόχρωμους στην Ευρώπη, μη το βρούμε βία. Η ίδια κυρία ήταν στο Ινστιτούτο όμως λέει στις Βρυξέλλες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για να μην ξεχνιόμαστε. Όταν πρόκειται για επενδύσεις είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ για το σημείο που μου στείλε ο Κώστας. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ευρύτερο όμως, Μιχάλη, γιατί ξέρω ότι δεν τα αφήνεις έτσι. Είπες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η αλήθεια είναι αυτή, είναι ο μεγάλος παίκτης και έχουν τροποντινά το μαγικό ραβδί. Μπορούν να το κουνήσουν με τα σοβαρά αφενός εσωτερικά ζητήματα πολιτικά που έχουν βαθαίως σε σχάση από τη μια, από την άλλη με τη ροπή να στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την Κίνα, το μεγάλο αντίπαλο, τις αναδυόμενες BRICS από την άλλη. Μήπως εδώ έχουμε μια γενικευμένη κατάσταση του πολυπολικού, όπως λένε όλοι κόσμοι, με πολλά κέντρα? Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και μιας και λέει για τις ΗΠΑ, καταρχήν να πούμε στους ακροατές μας ότι του χρόνου τέτοιο καιρό, 5 Νοεμβρίου του 2024, θα γίνονται προεδρικές εκλογές. Ο ένας υποψήφιος θα είναι ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Μπάιντεν. Ο άλλος δεν ξέρουμε, από τους Ρεπουμπλικάνους, πιθανότατα να είναι ο κύριος Τραμπ, ο τέος πρόεδρος, ή ο κυβερνήτης Φλόριντα, ο Ντεσάντης, και οι οποίοι και οι δύο είναι σκληροί. Το ερώτημα είναι το εξής, ότι οι ΗΠΑ δεν βλέπουν ότι με αυτά και με αυτά και με τους πολέμους που διεξάγονται και με την σύγκρουση που γίνεται πλέον μεταξύ Ανατολής Δύσης, οι πρώτες ύλες γίνονται πάρα πολύ ακριβές και μου λένε Αμερικανοί συνάδελφοι ότι έχει φτάσει το πετρέλαιο, η βενζίνη στις ΗΠΑ, το γαλόνι, τα 4 λίτρα δηλαδή, να πουλιώνται σχεδόν 5 δολάρια και αυτό θα κρίνει τις πολλές εμπολίες, την τύχη των εκλογών στις ΗΠΑ. Δεν το βλέπουν. Αλλά δυστυχώς έχουμε μπει σε έναν κόσμο που διαφαίνεται σε ό,τι αφορά την μία πλευρά, μιλάμε για τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη, μία πορεία παρακμής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν να χάνουν συνεχώς ισχύ. Όπως είπες, διαμορφώνεται ένα αντίπαλο στρατόπεδο, η λεγόμενη BRICS, έτσι Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Νότια Αφρική, και τώρα μπήκαν και ακόμα 5-6 χώρες, Αργεντινή και άλλες, που υπάρχουν πλέον, αυτές οι χώρες έχουν το 40% του πληθυσμού και το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ενδεχομένως αυτές οι χώρες μεθαύριο να προχωρήσουν στη λεγόμενη αποδολαριοποίηση, να βγάλουν δηλαδή το δολάριο από διεθνές αποθεματικό νόμισμα και να βρουν κάτι άλλο. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση, εμπορικών και πολεμικών κατ' επέκταση συγκρούσεων. Έχουμε να δούμε πολλά. Δυστυχώς όταν μια αυτοκρατορία, το δείχνει η ιστορία, δείτε πώς έχουν καταρρεύσει αυτοκρατορίες από την αρχαία Αθήνα και μετά, ότι αυτές οι αυτοκρατορίες όταν κατέρεαν πάντοτε γίνονταν πολλές με πολύ μεγάλες συγκρούσεις.
Φοβάμαι ότι μπαίνουμε για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας σε μια φάση νέων δεκαετιών που θα δούμε πολύ δύσκολες συγκρούσεις. Ελπίζω να μην είναι πυρηνικού χαρακτήρα, αν και βλέπουμε τελευταία και ο Πούτιν προχωράει, αποχωρεί η Ρωσία από τη συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη φάση αναμέτρησης ανάμεσα στην Δύση από τη μια μεριά και στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες ή αναδυόμενες οικονομίες από την άλλη με την κεφαλή στην Κίνα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να υπάρξει, να πριτανεύσει λογική, αλλά φοβάμαι ότι σε συνθήκες κατάρρευσης κάποιων αυτοκρατοριών η λογική μπαίνει στο κουτί και δεν την αφήνουν να ξεφύγει με τίποτα. Έχω μερικά ερωτήματα να σου ξύσουν τώρα μερικές πληγές. Λέει ο Γιάννης, κύριε Ψήλο, το Λονδίνο σε λίγες δεκαετίες από 86% λευκών πήγε στο 36%. Ταβάνι έχουν χτυπήσει την ίδια ώρα οι σεξουαλικές κακοποιήσεις, οι βιασμοί και επιθέσεις. Το θεωρείτε, λέει, τυχαίο? Άλλος φίλος μου λέει εδώ, φίλοι. Καλά, λέει, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε και οι δύο τους αριθμούς μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Υπάρχουν και άλλες πλούσιες χώρες. Δεν είναι μόνο οι δυτικές. Η Ανατολή είναι πολύ πιο πλούσια πλέον από τη Δύση. Οπότε, μάλλον το επιχείρημά σας δεν ισχύει. Άλλος. Οι πλούσιοι Άραβες γιατί δεν τους βοηθάνε? Εγώ θέλω να το ρωτήσω και μετά θα απαντήσει η Μιχάλη. Ξέρει πολλούς πλούσιους να βοηθάνε τους φτωχούς, να μου τους πει και εμένα, και όχι ως, πώς το λένε, φιλανθρωπία? Μήπως να του θυμίσω γιατί φύγανε από τη χώρα αυτή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά κύματα εκατομμύρια μετανάστες, και ενώ υπήρχε το σχέδιο Μάρσαλ? Έχει υπόψη του ποιοι το ξεκοκάλισαν, μοιράζαν? Έλα, Μιχάλη. Νομίζω ότι απαντάς σωστά, Γιώργο, και να πούμε στους ακροατές μας ότι φυσικά κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει εγκλήματα, είτε είναι σκουρόχρωμοι είτε είναι ξανθή με γαλάζια μάτια. Απλώς τις αιτίες πρέπει να ψάχνουμε. Και όντως πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώην Βρετανική Αυτοκρατορία, στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, αναγκάστηκε να φέρει Ινδούς, να φέρει πρόσφυγες από τα διάφορα μέρη του κόσμου για να τους έχει για φτηνό εργατικό δυναμικό. Και βέβαια ότι τα μέτρα πια ενάντια στους μετανάστες είναι πολύ σκληρά. Δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς, να μεταναστεύσει κανείς. Αλλά επειδή έχω πάει επίσης και σε άλλες χώρες, στο Παρίσι, έτυχε να, ως δημοσιογράφος, να καλύψω τις περιβόητες ταραχές του 2005 που έγιναν στα προάστια του Παρισιού. Ήμουν ένα μήνα εκεί. Έβλεπα λοιπόν παιδιά, τα οποία ήταν, όταν λέμε μια προάστια, εννοούμε πίσω από το γήπεδο, το Stade de France, έτσι, το γήπεδο που παίζει η Εθνική Γαλλία και η Paris Saint-Germain. Εκεί στο Clichy Sibouac, έτσι λέγεται το προάστιο, είχαν παιδιά που δεν είχαν πάει ποτέ στο κέντρο του Παρισιού. Γιατί δεν υπήρχε μετρό, δεν υπήρχε συγκοινωνία, δεν είχαν λεφτά. Αλλά τους φέρουν από τις αποικίες όμως οι Γάλλοι, και κυρίως από τις αποικίες της Αλγερίας, πρώην, της Τινησίας και τα λοιπά. Τους φέρνανε και από το Σάχελ, από το Μάλι, γιατί ήταν πραγματικά ένα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό. Τώρα όμως που τα πράγματα έχουν σφίξει, δεν τους φέρνουν, και θα έλεγα ότι καλά κάνουν, και δεν πρέπει να γεμίσει η Ευρώπη. Το ερώτημα είναι, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, πρέπει η Ευρώπη μετά από 200 χρόνια αποικιοκρατίας που έχει ξεζουμίσει αυτές τις χώρες στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή να κάνει κάτι να τις βοηθήσει, να τους δώσει κάτι πίσω? Τι κάνει? Ακούτε για σχέδια που λένε ανάπτυξη, αυτά θα δώσει, λέει, 800 εκατομμύρια Ευρώπη στην Τινησία για να μην έρχονται πρόσφυγες. Και ποιος κυβερνάει την Τινησία? Δικτατορική καθεστώς κυβερνάει την Τινησία και παίρνει τα χρήματα και δεν κάνει τίποτα. Ή στη Λιβύη κάνανε προσπάθεια και ίσως δεν ξέρω τη γνώμη κανείς για τον Καντάφη, και ανατρέψανε και σφάξανε τον Καντάφη το 2011. Δικτάτορας ήταν, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά από την εποχή που τελείωσε ο Καντάφη, η Λιβύη είναι σε εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή πρέπει να δούμε και τις ευθύνες τις δικές μας. Και δεν λέω εμένα και σένα και το συνάδελφο που ρωτάει, αλλά των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή ήταν καλά τόσα χρόνια, 200-300 χρόνια αποικιοκρατίας? Ήταν ωραία αυτά που κάνανε οι αποικιοκράτες αυτές τις χώρες? Δεν ήταν ωραία. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να μην φεύγουν? Γιατί φανταστείτε, θέλει κανείς να φύγει από την Κρήτη? Κανείς δεν θέλει να φύγει. Αλλά και φανταστείτε η Κρήτη να ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, να ήταν χωρισμένη σε Ανατολική και Δυτική Κρήτη και να πέφτουν ρουκέτες από τη μία και την άλλη πλευρά για οποιονδήποτε λόγο.
Να μπούμε λοιπόν στα παπούτσια και των άλλων, πριν κάνουμε έτσι εύκολες κριτικές και εύκολες επικρίσεις για όσα λέγονται. Θέλω πριν κλείσουμε, δεν θα τα αφήσω, είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα, το έχω και εγώ απορία και μπορείς να μας δώσεις μια προχειρή απάντηση. Είναι εδώ ενός φίλου ακροατή, μιας και είπες η αυτοκρατορία που δεν έδιε ποτέ, αυτή ήταν οι Βρετανοί, οι οποίοι καβαλάγαν μια χαρά όλο τον πλανήτη, το λέω σικ, τρεις αιώνες και βάλε. Λοιπόν, μου λέει κάποιος εδώ, σε όλον αυτό τον ρημαγδό βλέπω μία παρατεταμένη σιωπή της γυραιάς Αλβιόνος. Έχετε μία εξήγηση, ετοιμάζουν κάτι οι Άγγλοι? Γιατί συνήθως λέει όταν σωπαίνουν, δεν είναι άτσαλοι σαν τους Αμερικανούς, κάτι κάνουν. Νομίζω είναι δύο βασικοί λόγοι. Ο ένας είναι ότι η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά. Έχουν σοβαρά προβλήματα πληθωρισμού 10%. Που οι Άγγλοι έχουν φτωχύνει πολύ και μου λένε Άγγλοι συνάδελφοι ότι έχει, η ζωή ακριβήνει πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν του χρόνου εκλογές. Το από ό,τι φαίνεται θα καταρρεύσει το κόμμα των Τόρις, των συντηρητικών, να πούμε, να το θυμίσουμε στους ακροατές μας, του Ινδού, του Ινδικής καταγωγής πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ στην Αγγλία, θα καταρρεύσει και θα κερδίσουν οι εργατικοί με τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος και αυτός είναι στη γραμμή Τόνι Μπλερ, μάλλον πως συντηρητικός. Και επίσης να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο πρωθυπουργός της γειτονικής Σκωτίας είναι μουσουλμάνος και μάλιστα αυτός κατάφερε και την οικογένειά του που ήταν στη Γάζα την πήρε μαζί του. Φύγανε. Ενώ όπως καταλαβαίνετε, αν εμείς έχουμε κάποιον συγγενή ή κάποιον φίλο στη Γάζα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά η οικογένεια του πρωθυπουργού της Σκωτίας, του μουσουλμάνου, κατάφερε και ως με μαγικό τρόπο προφανώς, κινδύνευσε δηλαδή, για να είμαι λίγο ειρωνικός, και έφυγε από τη Γάζα και είναι ήδη στην Αγγλία, στη Σκωτία. Λέω Φώτης, η ιστορία έχει και τα ανάποδο. Κυρίοι δυτικοί Εγγλέζοι κουβάλισαν τους Μάο Μάο να πολεμήσουν απέναντι στην πρώτη ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Και οι Αιθίωπες, οι Ιταλοί στον πόλεμο. Καλά, να σου πω ότι και στον ελληνικό εμφύλιο κουβαλούσαν και αυτοί και οι Γερμανοί. Τι πάει να πει αυτό όμως? Δεν το κατάλαβα τώρα γιατί μας το στέλνεις αυτό εδώ. Όχι, σωστό είναι, έχει δει απόλυτο δίκιο. Ναι. Απόλυτο δίκιο. Γιατί εμείς δεν λέμε ότι υπάρχουν, είναι όλοι κακοί κίνδυνοι. Τζάμπα κρέας για τα κανόνια ήταν. Γιατί ακριβώς. Να σκοτωθούν δικοί τους. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό ούτως ή άλλως. Μιχάλης Ψήλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, εγώ Μιχάλη. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είσαι καλά.